Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τον Εύρο. Πρόκειται για ένα βαρύ φάκελο, ο οποίος άνοιξε σήμερα στην Περιφερειακή Ένωτα Εύρου. Είναι ο φάκελος με την ετικέτα Λατομία Κουφόβουνου. Είναι το επίκεντρο ευρείας σύσκεψης, στην οποία συμμετείχε σήμερα και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, Σπύρος Καρούζος. Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα σύντομα θα απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα των ημέρων. Ευρεία σύσκεψη με μόνο θέματα λατομία του Κουφόβουνου έγινε το πρωί της Πέμπτης στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Παρόν και προεξάρχων στη σύσκεψη ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σπυρίδων Καρούζος. Μετά το πέρας της σύσκεψης, κανείς εκ των συμμετεχόντων δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Ωστόσο, ασφαλείς πληροφορίες της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης αναφέρουν ότι επίκειται ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση την οποία θα χωροθετηθεί η λατομική περιοχή στο Κουφόβουνο. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία θα καταθέσει μια αίτηση παράτασης της μελέτης αποκατάστασης έως ότου συσταθεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Εφόσον τελικώς συσταθεί η νομοθετική ρύθμιση χωροθέτησης της λατομικής περιοχής, ο Δήμος Δημοτήχου θα είναι σε θέση να προκηρύξει διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για τα λατομεία του Κουφόβουνου, αλλά σε αυτόν τον διαγωνισμό θα έχει προτεραιότητα η συμμετοχή της υφιστάμενης εργολαβίας. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το εναπομείναν υλικό στο λατομείο του Κουφόβουνου είναι μικρής ποσότητας και υπολογίζεται ότι εάν τελικά ισχύσει η νομοθετική ρύθμιση και βρεθεί ένας τρόπος συνέχισης της λειτουργίας του λατομείου, τότε η εργολαβία που θα οριστεί δεν θα χρειαστεί περισσότερο από 4 χρόνια για να εξορίξει ό,τι έχει απομείνει. Το θέμα πάντως είναι στην αποκλειστική ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την οποία θα προκύψουν εξελίξεις οι οποίες θα συζητηθούν εκ νέου σε σύσκεψη που θα γίνει σύντομα και πάλι στην Αλεξανδρούπολη.